τον πρόεδρο του DC. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Θανάσης Αθανασίου για να μας ενημερώσει. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέρσα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο βεβαίως θέματα οικονομίας αλλά και το καυτό ζήτημα με τις λεγόμενες χρυσές βίζες. Στο θέμα καταρχήν λοιπόν της οικονομίας, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι η Κύπρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Μίλησε για μείωση της ανεργίας και για την εργοδότηση που βρίσκεται σε πολύ καλύτερα επίπεδα, όπως είπε. Στόχος πρέπει να βρεθούν τρόποι, είπε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ενίσχυση, προώθηση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που όπως είπε πρέπει να βρεθούν τρόποι οικονομικής ενίσχυσής τους, χρηματοδότησής τους, για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να προσφέρουν στην κυπριακή οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο θέμα με τις χρυσές βίζες, ο Επίτροπος, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια για την παραχώρηση βίζας και ο λόγος για τον οποίο ήταν και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο αυστηρή είναι διότι τίθενται θέματα με την απόδοση υπηκότητων γενικότερα, τίθεται θέμα ασφάλειας, θέματα φοροδιαφυγής, ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Και αυτός είναι και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε, οφείλει να είναι τόσο αυστηρή για να γνωρίζουμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ποιοι είμαστε. Mm-hmm. Με τον αδέρφο Φνιοφίδου να διαβεβαιώνει με τη σειρά του ότι η Κύπρος έχει τις ανησυχίες της και φροντίζει ώστε να μην υπάρχουν ανάμεσα στα άτομα που λαμβάνουν τις υπηκότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας άνθρωποι με ποινικό μητρό ή άλλες ή οτιδήποτε εναντίον τους. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ και αύριο, όπου θα δει βεβαίως και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ευχαριστούμε εμείς και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κριτική στην πολιτεία, επειδή δεν στήριξε τους